Σας το θυμίζετε και εμάς, των υπολείπων. Κοιτάξτε, λοιπόν, το να συζητάμε σε πράγματα, σε πολιτικά, όπου βγαίνετε και λέτε ότι κύριε Παπούλια σηκωθείτε και φύγετε ή κύριε Σαμαρά σηκωθείτε και φύγετε γιατί η χώρα έχει ανάγκη. Τώρα θα εμπλέξετε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή, μέχρι πού το πάτε πλέον. Εμείς λέμε πότε το αντίθετο. Πότε υπόθηκε αυτό, κύριε. Πότε υπόθηκε, κύριε Καραγκούνη. Πότε υπόθηκε, κύριε Καραγκούνη. Μα και εγώ σα παρακαλώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει όριο πια σε αυτή την παράθεση. Τόσο ανορθόδοξο ήταν αυτό ο τρόπο που θα πάμε σε εκλογέ. Τόσο ανορθόδοξο ήταν. Κρατήστε τουλάχιστον τα στοιχεία. Σεβαστείτε τα στοιχειώδη στη δημοκρατία μα. Θα πάμε σε εκλογές. Γιατί ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από εκλογές. Γιατί οι δημοσκοπήσεις όλες σας δείχνουν ότι δεν θέλουν εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις, γιατί ο κόσμος αν τις ακούγατε, θα έπρεπε να τα έχετε μαζέψει και να έχετε φύγει. Αν ακούγατε τις δημοσκοπήσεις, θα έπρεπε να τα έχετε μαζέψει και να έχετε φύγει. Ακούστε με λίγο. Ο κόσμος θέλει τη σταθερότητα και ο κόσμος θέλει επιτέλους να αποτινάξει τα δεσμά. Αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Και όσο και αν φωνάζετε, όσο και αν αντιδράτε, όσο και αν δεν το θέλετε, η χώρα από την αρχή του έτους φεύγει από το μνημόνιο. Να το καταλάβετε. Αν θέλετε να συνεχθούμε σε αυτό το ζήτημα, ναι. Να πούμε τι θα κάνουμε για το χρέος, ναι. Να βάλετε πλάτη όπως το είπατε, ναι. Και πρέπει να το κάνετε. Είναι εθνικός στόχος αυτός. Αλλά τα υπόλοιπα νομίζω είναι πολιτικά άδικα τα οποία δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή το τελευταίο που θέλει ο κόσμος είναι να μπει σε αστάθεια. Κύριε Καρύδη. Αυτό που είναι αναγκαίο να γίνει.